Την επιστράτευση των σούπερ μάρκετ στη διανομή των self-tests εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνει τη διάθεσή του στου πολίτε. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι επικεφαλεί των μεγάλων αλυσίδων ενημερώθηκαν ήδη από τα κυβερνητικά στελέχη που ανέλαβαν την ευθύνη να φέρουν ει πέρα στο εγχείρημα, το οποίο εκτιμάται πω θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των όποιων αριθμιών παρουσιάστηκαν κατά την επιστροφή των μαθητών στα Θρανία ύστερα από πολλού μήνε. Πηγέ αναφέρουν ότι ο τρόπο που σχεδιάζεται να διατίθενται τα self-test από τα σούπερ μάρκετ θα είναι παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται. Σήμερα, στα φαρμακεία, με την ταυτοποίηση του δικαιούχου να γίνεται μέσω του προσωπικού αριθμού ΆΜΚΑ και την επίδειξη τη αστυνομική του ταυτότητα. Ο ΑΜΚΑ θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ώστε ο πραγματικό δικαιούχο να προμηθεύεται το προϊόν. Η τροφοδοσία, σύμφωνα πάντα με την πρόταση που παρουσιάστηκε στου λιανεμπόρους εξετάζεται να γίνει από τον στρατό, ο οποίο θα αναλάβει να εναποθέτει σε κεντρικό σημείο τι προμήθειε. Από εκεί, η κάθε αλυσίδα θα παραλαμβάνει τι ποσότητε που τη αναλογούν και θα τι μοιράζει στα καταστήματά τη σε όλη την Ελλάδα. Κύκλοι προσκύμενοι στα σούπερ μάρκετ εμφανίζονται ωστόσο επιφυλακτικοί, λέγοντας πως πρόκειται για ένα απαιτητικό project το οποίο φαίνεται να ενέχει αρκετέ δυσκολίε τόσο αναφορικά με την τροφοδοσία των καταστημάτων όσο και με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών καταστημάτων με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Κάποιοι προβληματίζονται έντονα, μάλιστα, και για τα προσωπικά δεδομένα που καλούνται να διαχειριστούν, υπογραμμίζοντα ότι είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο χρειάζεται να διευκρινιστεί. Ενώ εμφανίζονται και επιφυλακτικοί σχετικά με την επάρκεια του προϊόντο. Κυβερνητικέ πηγέ τοποθετούν τι οριστικέ αποφάσει εντό των επόμενων 24 ώρων, επισημένοντα πω σύντομα θα υπάρξει και σχετική υπουργική απόφαση, όπου θα αναλύονται οι λεπτομέρειε του σχεδίου. Σύμφωνα με πληροφορίε, θα υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντό των σούπερ μάρκετ, ένα περίπτερο δηλαδή όπου θα διατίθενται τα self-test. Η προμήθειά τους θα γίνεται με τον ΆΜΚΑ και την αστυνομική ταυτότητα, ενώ στόχος είναι να εφαρμοστεί το μέτρο έως τα τέλη του μήνα.